Αγαπητέ φίλε, ξαναβρεθήκαμε στο όμορφο χωριό σου μετά από 4 χρόνια. Σήμερα λοιπόν για την εκπομπή Γεύσης Κρήτης των Χανιώτικων Νέων η σύζυγός σας θα μας μαγειρεύσει. Τι καλό θα ετοιμάσει? Θα μας φτιάξει τα παραδοσιακά και φτεδάκια. Μάλιστα. Με ντόπιο μοσχάρι και υλικά από τον κήπο μας. Ωραία. Και θα φτιάξει και επίσης το αγαπημένο μου που είναι κολοκυθόσουπα. Σούπα λοιπόν από κολοκύθα, έτσι. Μάλιστα. Καλωσορίζουμε σήμερα τα Χανιώτικα Νέα. Να είστε καλά. Τον συνεργάτη του, τον κύριο Κάκανο. Ευχαριστώ πολύ. Ο οποίος χρόνια τώρα αναδεικνύει την επαρχία που πλέον χάνεται και πεθαίνει. Και είναι ο μόνος που έρχεται και αγωνίζεται και κοιτάζει. Και γι' αυτό ήθελα να τον συγχαρώ ιδιαιτέρως. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Σήμερα η σύζυγός μου, όπως είπαμε και πριν, θα μας μαγειρέψει μερικά παραδοσιακά φαγητά. Η σύζυγός μου έχει μάθει από γυναίκες εδώ πέρα και από μόνη της, διότι είναι από τη Μεγάλη Βρετανία, δεν είναι Ελληνίδα, αλλά μέσα στα χρόνια έχει εξοικειωθεί και προσαρμόζεται και έχει προσαρμόσει και συνταγές. Τις αξίζουν συγχαρητήρια. Μπράβο σας, μπράβο σας. Δηλαδή, έχει παντρέψει το παραδοσιακό με το σύγχρονο. Πολύ ωραία λοιπόν, και πιστεύω μέχρι να ετοιμαστεί η διαδικασία θα μας μιλήσετε και για την ιστορία του χωριού με λίγα λόγια, για τους Άγιους Πατέρες. Είναι μεγάλη μας χαρά. Οι Αγίοι Πατέρες είχαν έρθει στο χωριό μας πριν 700 χρόνια περίπου. Είχαν ξεκινήσει από την Αίγυπτο, πήγαν στην Αταλάτια, είναι μεγάλη ιστορία. Βασικά είχαν καταλήξει στη Γάβδο και από εκεί ήρθαν εδώ. Εδώ διασκορπιστήκαν σε 3 ομάδες. Πίσω από αυτό το σπίτι είναι ο σπήλαιος του Αγίου Ιωάννη του Ερημίτη, ο οποίος είχε κάτσει μόνος του. Απέναντι είχαν μείνει μερικοί και οι άλλοι είχαν πάει πάνω στο βουνό, εκεί που βλέπετε τον Άγιο Ιωάννη τον Ρώσο, λίγο δεξιά. Ναι, ναι. Είχαν κάνει ένα τάμα λοιπόν να πεθάνουν όλοι μαζί. Ο Ιωάννης ο Ερημίτης πήγε κάτω στον πλάτανο όταν είχατε έρθει τότε και τον είχατε τραβήξει τον Άγιο Πλάτανο. Και είχε δει το όραμα στην πέτρα που λέμε εμείς που κρατάει ο πλάτανο στην καρδιά του να συνεχίσει. Και συνέχισε όπου και κατέληξε στο Γουβερνέτο μετά από χρόνια. Εκεί όπως γνωρίζουμε την ιστορία σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Την ίδια στιγμή, ενώ τον είχαν είχε πεθάνει εκεί, έχασε την ψυχή του, οι άλλοι 98 εδώ απλά όπου ήταν έμειναν. Και αυτό το διβεβαίωσε ο ίδιος ο κυνηγός που σκότωσε τον Άγιο, που ήρθε εδώ μετά από 3 μέρες να τους πει ότι έφυγε, είχαν ήδη φύγει. Καλή σας μέρα από το πανέμορφο χωριό Αζουγιέ και συγκεκριμένα την έκθεση, την καλλιτεχνική της Ρεβέκας. Η Ρεβέκα λοιπόν είναι νύφη στο χωριό, είναι η σύζυγος του Προέδρου του Πολιτιστικού Συλλόγου Αζωγυρέ, του Ευτύχη του Κουκουτσάκη, η οποία είναι και καλή μαγείρισα. Αν και ξέρει η κοπέλα, έχει μάθει να μαγειρεύει τα ντόπια φαγητά. Σε λίγο αρχίζει λοιπόν η παραδοσιακή μέθοδος να μαγειρεύσει η Ρεβέκα. Βλέπουμε τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει η Ρεβέκα. Θα μας εξηγήσει όμως ο σύζυγός της, γιατί η Ρεβέκα δεν μιλά ελληνικά ακόμα. Εδώ έχουμε μερικά από τα υλικά που θα χρησιμοποιήσει η σύζυγός μου σήμερα. Ντόπιο μοσχαράκι, κρεμμυδάκι και σκόρδο δικό μας, βότανο μυρωδικά από τον κήπο μας και κολοκύθα. Αυτά εδώ είναι ζωμός που θα χρησιμοποιήσει. Τα φτιάχνουμε ήδη, δεν αγοράζουμε κνόρ. Βράζουμε τα κόκαλα από τις κότες μας, από τα κατσίκια μας και δημιουργούμε για να έχει μια γεύση παραπάνω. Και τα αποθηκεύουμε και το κάνουμε χρήση μέσα στο χειμώνα μετά. Τον ζωμό που θα τον χρησιμοποιήσουμε τώρα? Αυτό εδώ που είναι κοτόπουλο θα το χρησιμοποιήσει στην κολοκυθόσουπα, ναι, και στους κολοκυθό και καλίτσουνάκια. Και αυτό που είναι από κόκαλα κατσικιού κυρίως και προβάτου θα αναμειχθεί με το μοσχάρι για να δώσει πρόσθετη γεύση. Ξεκινάμε με την κολοκυθόσουπα. Βάζουμε λίγο βουτυράκι και ελαιόλαδο. Προσθέτουμε το κρεμμυδάκι και το σκόρδο, έτσι να τσιγαριστεί λίγο, να πάρει γεύση. Βάζουμε λίγο. Ενώ φτιάχνεται η σουπίτσα μας, θα ξεκινήσουμε τη ζύμωση του κρέατος, του κιμά, με τα μυρωδικά του. Κρεμμυδάκι με σκόρδο, που είναι το βασικό υλικό για τη γεύση. Ο δυο μας από τον κήπο μας και λίγο μαϊντανό. Λίγο φρεσκοτημένο ψωμάκι ανακατεμένο με λίγο γάλα, έτσι για να είναι κάπως μαλακό, για να βοηθήσει στο δέσιμο του κρέατος. Ο ζωμός που είναι από κόκαλα κατσικιού και προβάτου, το οποίο φτιάχνουμε εμείς, που δίνει την πρόσθετη γεύση. Και αλατάκι θαλάσσης,
Είναι σημαντικό να είναι θαλάσσιο γιατί δίνει κάτι το ιδιαίτερο. Πιπεράκι. Και δύο αυγουλάκια, κατά προτίμηση φρέσκα. Είναι πιο δυνατά στη γεύση αν είναι από ντόπιες κόρτες. Και ανακατεύουμε. Action. Έχεις ευχαριστεί το κρεμμυδάκι και το σκόρδο. Και είναι έτοιμο για το κολακίκι μας. Το έχουμε καθαρισμένο το κολακιτάκι. Και το κόβουμε σε κύβους και το ρίχνουμε εδώ. Ξεκινάμε τώρα να φτιάχνουμε τα κεφτεδάκια μας. Τα οποία θα τηγανίσουμε. Στη διάρκεια τώρα θα τα αφήσουμε να κάτσουν λίγο και θα τα πλακώσουμε λίγο ακόμα μετά. Ανακατεύουμε λίγο την κολοκύθανο να πάρει πλήρης γεύση με τα μυρωδικά και το βάζουμε σε αργή φωτιά και βάζουμε το καπάκι επάνω για να εμπλουτιστεί μέσα η γεύση. Πλησιάζουμε στο τελείωμα του πλασίματος των κεφτέδων από την άξια νοικοκυρά τη Ρεβέκα, η οποία είναι και καλή ζωγράφος, όχι μόνο καλή μαγείρισα. Η σύζυγός μου επίσης θα μας φτιάξει και μερικά καλυτσουνάκια με κολοκύθι, όπως έκανε παλιά ο παππούς μου, που όλο το χειμώνα φτιάχναμε με κολοκύθι, με δυόσμο, με κρεμμυδάκι, κάναμε διάφορα και όλο έτσι περνάγαμε τα βράδια μας. Τώρα ανοίγει το φύλλο, τη ζύμη δηλαδή για τα καλυτσουνάκια μας. Βάζουμε τώρα τριμμένο την κολοκύθα μας με τυράκι. Εδώ τώρα προσθέτουμε το ζωμό μας, ο οποίος είναι από κόκαλα και λίπος ντόπιου κοτόπουλου, θαλασσινό αλάτι και πιπεράκι. Το πιπέρι σε αυτό το συγκεκριμένο είναι σημαντικό συστατικό και ανακατεύουμε. Η Ρεβέκα μαγειρεύει ταυτόχρονα τρία φαγητά. Πάμε. Τώρα βάζουμε το ζωμό κοτόπουλου που έχουμε φτιάξει. Το έχει πάρει χρώμα η κολοκύθα και έχει γίνει λίγο καφετή, λίγο έτσι να έχει τη γεύση που χρειάζεται. Και τα ανακατεύουμε πάλι ώστε να σιγοψηθεί και να εμπλουτιστεί. Η Ρεβέκα έχει βοηθό και τη μικρή κορούλα της. Η μικρή νοικοκυρά μας λοιπόν, άριστη βοηθός. Και βλέπουμε τώρα τη Ρεβέκα να φτιάχνει τα καλυτσουνάκια της με τη γέμιση. Η γέμισή μας είναι απλή, όπως την είδατε. Η ζύμη είναι απλά νεράκι, λίγο αλατάκι, αλεύρι και ελαιόλαδο. I always wanted to cook, so I put a lot of time and effort into learning lots of different things. Ήθελε πάντα να μάθει να μαγειρεύει και έβαζε πολύ κόπο, πειραματίζοντας και να μάθει πολλά διάφορα. Και τα έμαθε. Και τα έμαθε. Μπράβο της. Και είναι και άριστη ζωγράφος. Να ξεσκεπάσουμε να δούμε τι γίνεται με την κολοκυθόσουπα. Βλέπω ότι κοντεύει να ετοιμαστεί. Πόση ώρα θέλει ακόμα? Ένα τεταρτάκι ακόμα, να μαλακώσει λίγο η κολοκύθα. Ωραία τα αρώματα. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι για τα καλυτσουνάκια μας. Βάζουμε λίγο ελαιόλαδο στο τηγάνι. Παλιά χρησιμοποιούσαμε αυτό που λεγόταν πλάκα. Πλέον εμείς δεν το κάνουμε έτσι. Το κάνουμε στο τηγάνι γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Αλλά παλιά χρησιμοποιούσαν ένα ελάχιστο λάδι και είχαν τη λεγόμενη πλάκα είτε από πέτρα είτε από λαμαρίνα που μαγειρεύαν οι οικοκυράδες του χωριού μας. Τώρα που βάζουμε τα καλυτσουνάκια μας να ψηθούν σιγά. Εφόσον είναι φρέσκα, δεν χρειάζεται να ψηθούν για πολλή ώρα. Γιατί μπορείτε και να τα διατηρήσετε άμα θέλετε στην κατάψυξη για να τα έχετε και για άλλη μέρα, αλλά πιο νόστιμα είναι φρέσκα. Έτσι τα κάνανε παλιά, έτσι το κάνουμε κι εμείς. Τώρα θα προσθέσουμε αλάτι και πιπέρι. Όπως βλέπετε έχει πάρει το χρώμα
από το καφετί που είχε στην αρχή η κολοκύθα, τώρα με το ζωμό και λοιπά, έχει χρυσαφίνει λίγο και έχει μαλακώσει και είναι έτοιμη για να φτιάξουμε τη σούπα μας. Τώρα σβήσαμε τη φωτιά, προσθέσαμε περίπου μισό λίτρο γάλα και θα το ανακατέψουμε. Θα το αφήσουμε για μισό λεπτάκι και μετά θα το κάνουμε blend. Η πολτοποίηση μπορεί να γίνει είτε με το χέρι ή αχυρός, είτε με το μηχάνημα. Τώρα βάζουμε το blender για να πολτοποιήσουμε την κολοκύθα να γίνει ένα με τη σουπίτσα μας. Ενώ ταυτόχρονα ψήνονται και τα καλυφνάκια. Ό,τι γεύσεις έχουν μείνει εκτός τώρα την κολοκύθα, θα γίνουμε ένα με τη σούπα. Κοίτα. Έτοιμα τα καλυφνάκια, έτσι. Βλέπετε η σουπίτσα τώρα έχει τραβήξει, έχει δημιουργήσει αυτόν τον αφρό. Όπως βλέπετε τώρα που έχει ανακατευθεί η σουπίτσα, έχει κάνει τον αφρό και σημαίνει ότι είναι έτοιμη και όλα έχουν πολτοποιηθεί και έχουν γίνει ένα. Τώρα για τους κρύους μήνες στο χειμώνα είναι η πιο ιδανική σούπα γιατί είναι δυναμωτική. Καταναλώνοντας τη, γιατί σας δίνει δύναμη για να εργαστείτε όπως εμείς εδώ στα χωριά που χρειαζόμαστε να έχουμε φαγητά που μας δίνουν, όπως μας δίνει δυνάμεις. Και τώρα αρχίζει η διαδικασία των κεφτέδων με το αλεύρωμα. Και κατευθείαν στο τηγάνι. Μαζί με τη βοηθό της η Ρεβέκα, λοιπόν, τηγανίζουν τους κεφτέδες. Έτοιμα τα πρώτα μας κεφτεδάκια, τώρα βάζουμε τα επόμενα, τα οποία βλέπετε είναι ακόμα ζουμερά, για τον λόγο του ότι μόλις τα βάλουμε στο τηγάνι θα τα σκεπάσουμε με το καπάκι και θα τα αφήσουμε σιγανή φωτιά για να ψηθούν περισσότερο με τον ατμό παρά με το τηγάνισμα. Είναι και πιο υγιεινά και γίνονται και καλύτερα. Είναι σημαντικό να είναι μαλακό όταν το τρως. Μας κομμύρισε η κουζίνα και δεν άντεξα, δοκίμασε τον κεφτέ, ο οποίος είναι πραγματικά θαυμάσιος, γευστικότατος. Μπράβο, μαγείρισα, μπράβο. Είναι όλα έτοιμα. Άξια η νοικοκυρά και ο νοικοκύρης φυσικά, διότι μαζί εργάστηκαν, φτιάξανε αυτά τα υπέροχα φαγητά. Έχουμε εδώ πέρα τους κεφτέδες με μια συνταγή την οποία δεν τη γνωρίζουν οι νέες νοικοκυρές. Έχουμε τα καλυτσουνάκια και έχουμε και τη σούπα από κολοκύθα. Στην υγειά σας, γεύσεις Κρήτης λοιπόν, και όσοι θέλουν να προβληθούν μαγειρεύοντας μπορούν να επικοινωνήσουν με την εφημερίδα Χανιώτικα Νέα στα τηλέφωνα 28210-51003. Στην υγειά σας και πάλι. Ναι, θα με επιτρέψετε να σας καλωσορίσω και πάλι. Να είστε καλά. Και να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε την επαρχία. Και εμείς η επαρχία είναι ο κορμός της κάθε χώρας. Ευχόμαστε τα καλύτερα στην οικογένειά σας. Να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ που ήρθατε.